υγεία για τη συνέχεια. Γιατί η υγεία είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί αυτή την εβδομάδα με κινητοποιήσεις. Είναι ένας μήνας θερμός γενικότερα με τις κινητοποιήσεις, γιατί έχουμε μπροστά μας και παγκρίτιες δραστηριότητες 29-30 του Νοέμβρη. Και έχουμε επίσης αύριο την απόβαση των σιτιακών εδώ στο Ηράκλειο για το νοσοκομείο της Σιτίας. Καλημερίζω τον κύριο Δημήτρη Βρύσαλη. Τι κάνετε? Καλησπέρα, καλά και εδώ Γιαννάκη. Εσείς πώς κάνετε? Προσπαθούμε να είμαστε καλά. Μέσα από όλα τα οποία λέμε, μέσα από αυτά τα οποία βιώνουμε και σαν πολίτες. Λοιπόν, απόβαση διαμαρτυρίας των σιτιακών αύριο είναι το ένα θέμα. Θέλω το δόμο μαζί σας σε δεύτερη φάση. Για να έχουμε κοντά μας λίγο παρακάτω και την κυρία Έφη Φανουράκη, η οποία είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στη Σιτία. Προς το παρόν θέλω να μας πείτε τι γίνεται με αυτό το θέμα του κλιμακίου του ΟΔΠ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, οργανισμός διασφάλισης ποιότητας στην υγεία. Τι στην ευχή συμβαίνει? Κοιτάτε, έχει ξαναέρθει αυτή η εταιρεία του Υπουργείου Υγείας, που έρχεται επί της ουσίας, μάλλον με βάση την πρόσκληση, να αποτυπώσει την υφιστάμενη κατάσταση. Και εμείς αναρωτιόμαστε, κυρία Δουγκεράκη. Ποιος του στέλνει? Του στέλνει το Υπουργείο ή είναι ένα κλιμάκιο ανεξάρτητο? Καλά, ανεξάρτητο. Τώρα πόσο ανεξάρτητες είναι αυτές οι επιτροπές, αυτές οι εταιρείες που είναι του δημοσίου και επί της ουσίας έρχονται όχι να αποτυπώσουν την κατάσταση, γιατί αυτό προσχηματικά λένε, γιατί εμείς αναρωτιόμαστε, δηλαδή γνωρίζει την κατάσταση, αφού ήρθε ο κύριος Υπουργός πριν κάποιες μέρες, είχε έρθει ο κύριος Βαρτζόπουλος, η κυρία Γκάγκα, ο κύριος Πλεύρης. Κατά τη γνώμη μας έρχεται να αποτυπώσει μια κατάσταση που η ίδια η πολιτική την έχει δημιουργήσει, και βεβαίως επί της ουσίας έρχεται να μετακυλήσει τις ευθύνες της κυβέρνησης και του Υπουργείου Υγείας για τα κακώς κείμενα στους ίδιους τους εργαζόμενους, για να βγει λάδι το κράτος και η κυβέρνηση. Γι' αυτό το λόγο έρχεται. Ποιο θα είναι βεβαίως το κέρδος, μισό. Ποιο θα είναι το κέρδος πάνω σε αυτό που λέτε, εάν χρεώσει τα κακώς κείμενα αυτή την ώρα του νοσοκομείου σε εσάς, στον κάθε εργαζόμενο? Κοιτάξτε, το κέρδος θα είναι ότι το Υπουργείο τα κάνει όλα καλά, ότι προσφέρει αυτά που είναι να προσφέρει, και αυτοί που είναι υπεύθυνοι για την κατάσταση που ζουν οι ασθενείς είναι οι εργαζόμενοι, και είναι βεβαίως η ίδια η λειτουργία των νοσοκομείων, που ήδη τα έχουν αφήσει χωρίς υλικά, χωρίς προσωπικό, χωρίς οικονομικές δυνατότητες, με αποτέλεσμα αυτή η ευθύνη να μετακυλιστεί, είτε γιατί σήμερα οι κλινικές μπορεί να είναι υπρεπλήρες και να έχουν ράτσα, να μετακυλίσει τις ευθύνες στις προϊσταμένες των νοσηλευτικών τμήματων, όπως έκαναν και την προηγούμενη φορά, που είχαν ένα προσβλητικό τρόπο και στάση απέναντι σε ανθρώπους που έχουν υπηρετήσει το σύστημα υγείας εδώ και 30 χρόνια, αυτούς τους ανθρώπους που δώσανε τη μάχη της πανδημίας χωρίς υλικά, δηλαδή αυτούς που άφησαν τα νοσοκομεία χωρίς τα όπλα απέναντι στην πανδημία, έρχονται και κουνήσαν το χέρι την προηγούμενη φορά, και τους προειδοποιούμε ότι δεν θα ανεχτούμε καμιά προσβολή, ούτε ατομική ούτε και συλλογική. Ξέρετε, σκεφτόμουν κύριε Βρύσαλη το εξής όσο μιλούσατε, αλλά κάνατε μια πολύ μικρή αναφορά περί εργασίας στην πανδημία. Μα μέχρι χθες σας χειροκροτούσαν που τα καταφέρατε μια χαρά. Σήμερα έρχονται να σας πούνε ότι εσείς ευθύνεστε για τα όσα τραγικά συμβαίνουν στα νοσοκομεία. Εγώ να σας πω, γιατί θα έλεγα από την άλλη, και γιατί όχι να μην γίνει αυτή η αξιολόγηση. Το ζητούμενο μου είναι το σήμερα και η αυριανή ημέρα, γιατί αυτό με νοιάζει και αυτό σας νοιάζει. Θα ενισχυθεί το προσωπικό, θα έχει την υλικοτεχνική υποδομή, θα έχει εκείνη τη χρηματοδότηση για να έχω δωρεάν υπηρεσίες υγείας και καλές υπηρεσίες υγείας, όχι από ένα εξαντλημένο προσωπικό, όχι από ένα κουρασμένο προσωπικό. Κύριε Αντουγεράκη, η αξιολόγηση αυτή που προσχηματικά αναφέρεται, όχι από εσάς, από το Υπουργείο Υγείας, θα γίνεται όχι με βάση τις ανάγκες των ασθενών και των εργαζομένων, αλλά με κριτήριο το να μειωθεί το κόστος και το κριτήριο να λειτουργεί το σύστημα υγείας σε σχέση με τις συνθήκες που θέλει να δημιουργήσει το Υπουργείο για το νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας, που είναι ακόμα περισσότερο εμπαρδοματοποιημένο και ιδιωτικοποιημένο. Άρα το καλύτερο που θα μπορούσε να γίνει είναι να
αυτοαξιολογηθούν οι ίδιοι με το τι προσφέρουν, έτσι δεν είναι? Βέβαια, και βεβαίως να αυτοαξιολογηθούν και να πούνε στους ασθενείς μάλλον πόσα χρήματα αναγκάστηκαν να πληρώσουν, που το ξέρουν οι ίδιοι ασθενείς, για τα απογευματινά ιατρία, γιατί δεν βρίσκανε κάποιο ραντεβού το πρωί. Κάτι 70 και 80 εξεγυρισμένα, έτσι. Πέφτουν, κυρία Ντουργιαράκη, καθημερινά. Μου το λένε δηλαδή δικοί μου άνθρωποι που έχουν πάει και έχουν κλείσει, γιατί εντάξει, πάνω στην κουβέντα λένε πληρώσαμε 70, πληρώσαμε 80, γι' αυτό το λέω έτσι. Μα το διαλαλούν και οι ίδιοι το Υπουργείο. Αυτό η κυρία Κάκα και οι υπόλοιποι υπουργοί, ξέρετε τι λένε. Αν θέλει κάποιος να περάσει τη σειρά του άλλα στα χειρουργεία, ας πάει το απόγευμα να πληρώσει κάτι τις παραπάνω, για να, αν θέλετε, το γρηγορώσιμο αυτό να το κάνουν και επίσημο. Επίσης, ας πούνε και ας αυτοαξιολογηθούν και οι ίδιοι κύριοι και κυρίες που θα έρθουν και το Υπουργείο συνολικότερα, πόσοι υγειονομικοί χρειάζεται να προσδιοριστούν ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα νοσοκομεία. Ας πούνε οι ίδιοι πόσο επιστημονικό είναι να μετακινούνται νοσηλευτές σε άλλα τμήματα που δεν γνωρίζουν, ή να κάνουν εφημερίες σε κλινικές αγροτικοί γιατροί, που είχαμε, αν θέλετε, το πιο τραγελαφικό γυναικολόγος, αγροτικός γιατρός, να κάνει εφημερίες στην αγιοχειρουργική κλινική του Παγνή, ή να κάνει εφημερίες αγροτικοί γιατροί στο τμήματα επιγόντων περιστατικών των νοσοκομείων. Πόσο καλύπτονται οι νοσηλευτές με την έλλειψη υλικών που υπάρχουν για να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Πόσο safe hospital μπορεί είναι να είναι ένα νοσοκομείο που αναγκάζει τους γιατρούς να δουλεύουν 36 ώρες και πάνω, και οι νοσηλευτές να κάνουν κυλιόμενες βάρκες ασταμάτητα χωρίς ρεπό, τραυματιοφορείς να έχουν ολόκληρα κτίρια. Μόλις προχτές σε εσωτερική εφημερία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου υπήρχε μία καθαρίστρια το βράδυ για όλο το νοσοκομείο, ή πόσο safe hospital μπορεί να είναι ένα νοσοκομείο που έχει κλειδωμένες τις πόρτες. Τα λέω, κυρία Δουργεράκη, αυτά γιατί μας κοροϊδεύουν τους ασθενείς ότι κάνουν αυτή την αξιολόγηση για το καλό και την ασφάλεια των ασθενών, και βεβαίως αναρωτιόμαστε ότι πόσο ποιοτικό μπορεί να είναι ένα σύστημα υγείας που εμείς προσπαθούμε να το κάνουμε ποιοτικό, όταν δεν εξασφαλίζει προσωπικό, χρήματα και υλικά. Με αυτή την έννοια εμείς λέμε ότι... Γι' αυτό υπάρχει και αυτή η δυστοκία στο να επιλέξουν τους καινούριους μάνατζερ ενδεχόμενα. Δηλαδή το πόσα θα βάλουν επιπλέον ως έσοδα. Η δυστοκία είναι τυπική. Ουσιαστικά έχουν επιλέξει ήδη από τώρα ποιοι θα είναι τα χαρακτηριστικά που θα έχουν οι διοικητές. Θα είναι διοικητές manager, θα είναι διοικητές που ουσιαστικά θα σαν κριτήριο δεν θα έχουν τις ανάγκες του κόσμου, αλλά θα έχουν το πώς θα μειώσουν το κόστος λειτουργίας των νοσοκομείων για να υπάρχουν χρήματα για να τα δίνουν στους εργοδότες. Τυχαίο δεν είναι, κυρία Δουργεράκη, ότι και χωρίς τους νέους διοικητές των νοσοκομείων, οι ήδη υπάρχοντες λειτουργούν σαν manager. Όταν αυτή τη στιγμή λένε ότι τα τμήματα δεν θα λειτουργούν σε 24-ωρη βάση ή θα έχουν μια πρωινή λειτουργία όπως το PET scan, γιατί το απόγευμα δεν μπορώ να εξασφαλίσω εγώ, δηλαδή το κράτος προσωπικό, άρα θα έχω μόνο 10 περιστατικά και από εκεί και πέρα όποιος θέλει κάτι παραπάνω θα πηγαίνει στην Αθήνα, ή αν θέλει να κάνει μια σύντομη εξέταση θα πηγαίνει στην Αθήνα. Όταν αυτή τη στιγμή θέλουν να φτιάξουν μονάδες αυξημένης φροντίδας για τα αγκιακά περιστατικά, τα περιστατικά, τα εγκεφαλικά, που να καταλαβαίνει ο κόσμος, δεν θα προσλάβω προσωπικό, αλλά θα φέρω προσωπικό από τα κέντρα υγείας ή θα πάρω προσωπικό από άλλες κλινικές. Αυτό είναι ο ρόλος των νέων διοικητών και των μάνατζερ που ήδη υπάρχουν ή θέλουν να γίνουν ακόμα περισσότερο μάνατζερ στα νοσοκομεία. Νομίζω ότι με κάθε κουβέντα που σας λέω σας ανοίγω ένα ολόκληρο κεφάλαιο, γιατί αυτό αντιλαμβάνομαι από αυτά τα οποία λέτε, μιας που ζείτε και ζείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ξέρετε ποια είναι τα θέματα μέσα στα νοσοκομεία. Δώστε μου τη δυνατότητα, κύριε Βρύσαλη. Θα πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά σας ξανακαλώ, έχοντας τη γραμμή και την κυρία Φανουράκη επίσης από τη Σιτία, για να πάμε και στο νοσοκομείο της Σιτίας. Αν μου επιτρέπετε μια κουβέντα να πω μόνο, πρωτού κάνουμε την προσωρινή διακοπή, ότι το μοντέλο του Βενιζελίου, κυρία Δουλγεράκη, με τους γιατρούς με μπλοκάκι, είναι το μοντέλο που θέλει να επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα ο κ. Χωσοκοίδης. Και μείνετε εκεί, μείνετε εκεί. Κυρία Φανουράκη, καλημέρα και σε εσάς από το Ηράκλειο. Καλημέρα από Σιτία και από μένα.
Να ολοκληρώσει μόνο λίγο ο κύριος Βρύσαλης αυτό το οποίο έλεγε πριν από λίγο σε ό,τι έχει να κάνει με την αυτοαξιολόγηση. Εσείς λοιπόν επισημαίνετε από τη δική σας την πλευρά ότι αυτοαξιολόγηση ή όπως τέλος πάντων τη βαφτίζουν, ότι θα πρέπει να καταγράψουν μέσα σε αυτά τις ημέρες αδειών και ρεπό που σας χρωστάνε, τις κενές οργανικές θέσεις, τους εργαζόμενους οι οποίοι έχουν αποχωρήσει, τους ασθενείς που νοσηλεύονται σε άλλες κλινικές από αυτές που θα έπρεπε να νοσηλεύονται, τις αναμονές και τις λίστες αναμονής στα χειρουργεία και βέβαια τα προβλήματα με την ψυχιατρική κλινική και την ψυχική υγεία, ναι. Βεβαίως κύριε Δογεράκη, και ταυτόχρονα να πούμε ότι το μοντέλο λειτουργίας των νοσοκομείων δυστυχώς με την κάθοδο του κυρίου Χρυσοκοίδη έκανε φανερό ποιο θα είναι. Δηλαδή νοσοκομεία που θα έχουν γιατρούς με μπλοκάκια, που δεν θα ξέρουν τους ασθενείς, που θα έρχονται, θα φεύγουν και θα ξαναέρχονται άλλοι, και το έχουμε ζήσει και με την παιδοψυχιατρική που εδώ και δύο μήνες έχουν μείνει δύο γιατροί για να κάνουν 15 εφημερίες ο καθένας για να λειτουργήσει κλινική. Ουσιαστικά δηλαδή έχουμε ένα εξαντλημένο προσωπικό που δημιουργεί πλέον συνθήκες επασφάλειας. Και γι' αυτό λέμε ότι είναι υποκριτικό όλη αυτή η αγωνία δήθεν του Υπουργείου, όταν αυτή τη στιγμή το ίδιο το Υπουργείο ευθύνεται για την κατάσταση αυτή. Μάλιστα. Το δεύτερο, και, θέλω να και, πω και ότι. Και άρα, όσο πιο γρήγορα γίνουν οι αλλαγές, έτσι όπως τις λέει η κυβέρνηση, τόσο το καλύτερο για εσένα, κύριε ασθενή, γιατί εμείς νοιαζόμαστε για σένα. Αυτό δεν είναι το ζητούμενο. Αυτό λέει η κυβέρνηση, αλλά τα πρόσωπα μπορεί να αλλάζουν, αλλά οι πολιτικές όχι μόνο δεν αλλάζουν, γίνονται ακόμα πιο επικίνδυνες, πιο βάναυσες και πιο αντιλαϊκές για τους ασθενείς. Δεν είναι τυχαίο ότι εδώ χρησιμοποιούν και αντιεπιστημονικά πρωτόκολλα σε σχέση, παραδείγματος χάρη, με το τμήμα επιγόντων περιστατικών. Βάζουν δηλαδή χρονική διάρκεια στο πόσο ένας ασθενής θα πρέπει να, αν θέλετε, να εξεταστεί από όλες τις ειδικότητες που μπορεί να χρειάζονται, ώστε μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα για να παρουσιάσουν ένα καλό πρόσωπο να ανεβαίνουν στις κλινικές επί της ουσίας χωρίς να έχουν κάποια διάγνωση. Κοιτάξτε, αυτά είναι αντιεπιστημονικά. Αυτά είναι αντιεπιστημονικά πρωτόκολλα που επιχειρούν να τα εφαρμόσουν λέγοντας ότι είναι επιστημονοσύνη αυτό το πράγμα. Ή όπως επίσης με τον COVID. Όταν φέραν τους υγειονομικούς που είχαν νοσήσει άρον-άρον, ακόμα και με συμπτώματα, να εργαστούν. Και βεβαίως έχουμε το τραγικό, κυρία Δουργεράκη, σε σχέση με όλη αυτή την υποστελέχωση. Τέλος τον Νοέμβρη, οι παρατασιούχοι, οι δικαιωμένοι νοσηλευτές, που είναι αρκετοί στα νοσοκομεία, μόνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είναι πάνω από 40, να τους απολύει η κυβέρνηση και είναι σαν να τους λέει: ευχαριστούμε για την προσφορά σας. Σας στύψαμε καλά για δύο χρόνια και τώρα βλέπετε την πόρτα της εξόδου, όπως και τους εργαζόμενους του ΕΟΔΗ, λοιπόν, των κινητών μονάδων. Λοιπόν, άρα αύριο θα είμαστε μαζί με τους συναδρέφους της Σιτίας. Να πάμε στη Σιτία όμως και να αφήσουμε πρώτα την κυρία Φανουράκη να μας πει τι αντιμετωπίζουν στο νοσοκομείο της Σιτίας και μετά κι εσείς λέτε αυτό που τώρα μόλις ξεκινήσατε να λέτε, ότι στηρίζετε τη δική τους την κινητοποίηση. Νοσοκομείο Σιτίας. Με μια λέξη, κυρία Φανουράκη, πώς θα μπορούσε να δοθεί ένας τίτλος για αυτό το νοσηλευτικό ίδρυμα? Υποστελέχωση και υπολειτουργία, γιατί το ένα ακολουθεί το άλλο. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια κατάσταση τραγική που πιστεύω ότι ποτέ το νοσοκομείο δεν είχε φτάσει σε αυτή την κατάσταση και σε αυτή την εικόνα. Και έχουμε φτάσει να βγαίνουμε στους δρόμους και να φωνάζουμε ότι αν δεν σηκωθούμε όλοι από τους καναπέδες, δεν θα έχουμε νοσοκομείο αύριο. Δηλαδή, σύμφωνα με αρκετά δημοσιεύματα αλλά και δηλώσεις για το νέο χάρτη υγείας, προαναγγέλλεται ότι τα νοσοκομεία της κρίσης αποζημιώνονται με βάση τις υπηρεσίες που παρέχουν. Σωστά. Επίσης, προαναγγέλλεται ότι τα νοσοκομεία που έχουν χαμηλή πληρότητα και δίπλα τους υπάρχει σε κοντινή απόσταση άλλη αντίστοιχη υγειονομική μονάδα, θα συγχωνευτούν και θα συγκεντρωθούν σε ένα. Εμάς στη Σιτία, δηλαδή, είναι τραγική κατάσταση. 19 Σεπτεμβρίου ο Υπουργός Υγείας ισχυριζόταν σε συνάντηση με επιτροπή από τη Σιτία ότι δεν υπάρχει κανένα σχεδιασμός για υποβάθμιση του νοσοκομείου, ούτε για κλείσιμο νοσοκομείου της περιοχής. Και ένα μήνα μετά, δήλωνε στο Ηράκλειο, θα δούμε τι έγινε με το Λασίδι και τα τέσσερα νοσοκομεία του. Και δεν μπορούμε να μιλάμε για πληρότητα αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο της Σιτίας και παραγωγή έργου, γιατί στη σημερινή πραγματικότητα το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου Σιτίας δεν υπάρχει ούτε για τα βασικά. Δηλαδή, πώς θα παράγει έργο μια παιδιατρική κλινική με μία δανεική παιδίατρο από το Παγινί? Τα
παιδιά θα νοσηλεύονται 9 μέρες που εφημερεύει και τις υπόλοιπες, τι ακριβώς θα συμβαίνει. Και μέχρι πότε θα μας καλύπτει αυτή η γενική παιδίατρος. Τους επόμενους μήνες τι θα γίνει. Η παθολογική κλινική μας πώς θα παράγει έργο με μία μόνιμη παθολόγο και μία που η οργανική της θέση ανήκει στο Βενιζέλιο και εξαναγκάζεται με εντέλεση να παραμένει στο νοσοκομείο μας. Οι νοσηλευόμενοι αλλά και οι ασθενείς που χρήζουν νοσηλεία θα διασκορπίζονται στα υπόλοιπα νοσοκομεία τα εξίσου υποστελεχωμένα όταν δεν εφημερεύει παθολογική. Και το Βενιζέλιο έχει την πολυτέλεια της μετακινήσης στον γιατρό του σε άλλα νοσοκομεία. Στην παιδιατρική κλινική πώς θα, θα διεκπεραιώνονται οι τοκετοί χωρίς να εφημερεύει παιδίατρος. Έχουμε μία ακτινολόγο. Έπεται άμεση συνταξιοδότηση αναισθησιολόγου, οπότε από δύο αναισθησιολόγους που είχαμε θα μείνουμε με μία. Πώς θα παράγει έργο ο χειρουργικός τομέας με αυτές τις συνθήκες, η χειρουργική, η μαστική, η ορθοπαιδική κλινική. Και πώς θα αντιμετωπίζεται ένα επίγον χειρουργείο, ένα σοβαρό τροχείο, μία αιμορραγία εγκυμοσύνης, μία ανακοπή, μία διασωλήνωση, χωρίς καθημερινή εφημερία αναισθησιολόγου. Έχουμε δύο καρδιολόγους, ένα ακτινολόγο. Πώς θα μιλάμε για πληρότητα και παραγωγή έργου χωρίς γιατρούς. Τα κτίρια από μόνο τους δεν παράγουν έργο δυστυχώς ακόμα. Και πώς θα στελεχωθεί το νοσοκομείο της Θητείας από ιατρικό προσωπικό όταν οι μισθολογικές απολαύσεις και οι συνθήκες εργασίας, η υπερεθμέρευση, ο εξαναγκασμός μετακινήσεων και όλα αυτά οδηγούν τους γιατρούς σε αφήγη από το ΕΣΥ και τις λιγοστές προκηρύξεις που γίνονται να αποβαίνουν άγονες. Δηλαδή η τραγική προστελέχωση του νοσοκομείου μας σε συνδυασμό με την αλλαγή του τρόπου χρηματοδότησης θα το οδηγεί αναπόφευκτα σε ένα οικονομικό στραγγαλισμό. Αυτό που θέλουμε είναι να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα ότι η βιωσιμότητα και η σωστή λειτουργία του νοσοκομείου μας είναι αδιαπραγμάτευτη. Θέλουμε ποιοτική υγεία, θέλουμε δημόσια υγεία, θέλουμε δωρεάν υγεία στον τόπο μας. Γιατί να πηγαίνω στα ΤΕΠ με μία βαλίτσα, μήπως δεν εφημερεύει παθολόγος και αναγκαστεί να πάω αλλού. Δηλαδή, οστιακός λαός. Γιατί αυτό, το γιατί. Μάλιστα. Και το τι μέλη γεννάσαι. Νομίζω το αποτυπώσατε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο με το τελευταίο σας ερώτημα. Γιατί να πηγαίνω στα ΤΕΠ με μία βαλίτσα όταν αντιμετωπίζω τον κίνδυνο που λέει δεν θα βρω το γιατρό που πρέπει, άρα θα πρέπει να πάω σε άλλο νοσοκομείο εκτός Σιτίας. Θα τον βρω στην Ιερά Πέτρα, θα τον βρω στον Άγιο. Γιατί μιλάμε πλέον για ακραίες καταστάσεις. Πόσο κόσμο εξυπηρετεί. Απαγνή πόσο θα τέξει. Πόσο πληθυσμό πια. Πόσο κόσμο εξυπηρετεί το νοσοκομείο σας. Σε μόνιμη βάση. Δεν πηγαίνω μόνο για στους τουρίστες καλοκαιρινή περίοδο που παρουσιάζεται. Το νοσοκομείο Σιτίας καλύπτει τις ανάγκες του Δήμου Σιτίας, ο οποίος αν δεν κάνω λάθος είναι έκταση 715-154 τετραγωνικά χιλιόμετρα με ένα κάκιστο δικό δίκτυο. Και ο πληθυσμός βάσει της απογραφής του 21 νομίζω είναι 20.438 άτομα, μόνιμοι κάτοικοι, που όπως είπατε αυξάνεται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες από τον τουρισμό, αλλά επίσης και καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου από εργατικό, αγροτικό και μη δυναμικό. Επίσης, πολλές φορές χρήστες των υπηρεσιών του αναγκάζονται να γίνουν και ασθενείς από Κάσο, Κάρπαθο και άλλες απομακρυσμένες περιοχές, γιατί στις περισσότερες των περιπτώσεων αποτελεί τη μόνη επιλογή. Και μιλάμε για κάκιστο οδικό δίκτυο. Η Σιτία έχει χαρακτηριστεί ότι βρίσκεται στο διόλου τη μάνα άπειρες φορές. Αύριο. Οπότε... Ναι, ναι. Οπότε. Πείτε μου. Αύριο που έρχεστε στο Ηράκλειο, πάτε στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρητής. Ναι. Είπαμε 10 η ώρα το πρωί ότι θα κάνουμε μια παράσταση διαμαρτυρίας εντός εισαγωγικών κατάληψη της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας με σκοπό να ακουστούμε παντού, να καταλάβει ο κόσμος γιατί βρισκόμαστε έξω, γιατί φωνάζουμε, γιατί θέλουμε δημόσια και δωρεάν υγεία στον τόπο μας. Θέλουμε ποιοτικές παροχές υπηρεσιών υγείας. Θέλουμε να αλλάξει η κατάσταση. Δεν θέλουμε το νοσοκομείο μας ούτε να υποβαθμιστεί, ούτε να κλείσει, ούτε να γίνει κέντρο υγείας. Θέλουμε νοσοκομείο στην πόλη μας. Κύριε Βρύσαλη. Κοιτάξτε να δείτε, ήταν πολύ χαρακτηριστικό αυτό που είπε η συνάδελφος κυρία Φανουράκη. Δεν θα επιτρέψουμε να γίνουν περιοδεύοντες θίαση ούτε οι ασθενείς ούτε οι εργαζόμενοι. Και είναι ενδεικτικό αυτό που είπε η συνάδελφος εκεί. Τέτοιο σύστημα υγείας θέλουν να οικοδομήσουν. Ήδη το λένε πάρα πολύ καθαρά. Μην έχετε αυταπάτες ούτε σιτιακοί αλλά ούτε και ηρακλειώτες ότι θα έχετε αυτή τη στιγμή δύο νοσοκομεία ή στο νομό Ηρακλείου ή θα έχετε νοσοκομεία τέσσερα στο Λασίθι. Θα συγχωνευτούν όλα σε ένα ώστε να έχουμε δίθεν ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Κάτι τέτοιο δεν προκύπτει πουθενά.
ούτε εκεί που υπάρχουν ένα νοσοκομεία όπως το Ρέθυμνο και στα Χανιά. Και βεβαίως εμείς αυτό που λέμε και από το σταθμό σας και στους συναδέλφους εκεί, ότι και αύριο θα είμαστε μαζί τους και βεβαίως προετοιμάζουμε ένα μεγάλο πανκρίτιο συλλαλητήριο στις 30 του Νοέμβρη, που εκεί καλούμε να ανεκρώσει όλο το νησί, γιατί οι σχεδιασμοί της κυβέρνησης για την 7η υγειονομική περιφέρεια ήδη έχουν αρχίσει και ξεδιπλώνονται, και γι' αυτό έχουμε αυτή τη συνολική κατάρρευση του συστήματος υγείας. Είναι συνειδητή και βεβαίως έχει τα στοιχεία του συστήματος υγείας αυτού που είπε η συνάδελφος. Περιοδεύοντες θίαση. Θα πηγαίνεις εισιτία, δεν βρίσκεις, πήγαινε στην Ιεράπετρα, δεν βρίσκεις εκεί, πήγαινε στον Άγιο Νικόλα. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που λένε, αν θέλετε, διάφορα μεγαλοστελέχη του Υπουργείου Υγείας. Δεν χρειάζεται να υπάρχουν στα νοσοκομεία όλες οι ειδικότητες, και όταν λένε όλες οι ειδικότητες δεν εννοούν τις πολύ εξειδικευμένες, τις βασικές. Θα μπορεί, αν θες να πας σε ένα παθολόγο, να έχεις το ένα νοσοκομείο, αν θες να έχεις ένα αρθροπαιδικό θα πηγαίνεις στο άλλο, και βεβαίως μην έχετε και καμιά αυταπάτη, το έχουν πει πολύ χαρακτηριστικά και κοινικά. Γιατί να κάνετε ακτινογραφία την επόμενη μέρα ή όταν τη θέλετε, στην υπόλοιπη Ευρώπη μπορεί να περιμένουν και 6 μήνες. Εμείς τέτοιο σύστημα υγείας τους το χαρίζουμε. Ας το έχουν αυτοί που έχουν τα λεφτά. Ο πολλής λαός που δεν έχει τα λεφτά και βγάζει το μεροκάματό του με πάρα πολύ δυσκολία θέλει νοσοκομεία εκεί που μένει, εκεί που κατοικεί, με βάση τις ανάγκες τους και όχι με βάση το τι κόστος θα έχει. Γιατί δυστυχώς, το είπε η κυρία Φανουράκη, τι παραγόμενο έργο θα έχει ένα νοσοκομείο που δεν έχει αναισθησιολόγο. Τι παραγόμενο έργο δηλαδή περιμένει να έχει ο κύριος Χρυσοκοίδης και οι υποστήρες που θα κατέβουν, όταν αυτή τη στιγμή δεν έχει υλικά για να κάνει χειρουργία ή μια κλινική δεν έχει έσοδα, γιατί έχει μεγάλο υψηλό κόστος λειτουργίας. Τα νοσοκομεία, κυρία Δουργεράκη, δεν είναι ξενοδοχεία. Τους τα λέμε για να το καταλάβουν. Και αν νομίζουν ότι έχουν ξεμπερδέψει με τον κριτικό και τον ελληνικό λαό, είναι βαθιά γελασμένοι. Δεν τους έδωσε κανένας λευκή επιταγή να μας θεωρούν ότι είμαστε δεδομένοι. Δεν είμαστε δεδομένοι, και βεβαίως έχουμε δείξει και εδώ στην Κρήτη ότι τον τελευταίο χρόνο έχουν γίνει από τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις για το θέμα της υγείας που έχουν συμβεί σε όλη την Ελλάδα. Πάνω από 20.000 κόσμος έχει ξεσηκωθεί για το αυτονόητο. Αυτόν τον δρόμο εμείς λέμε, καλούμε και όλο τον κόσμο να βαδίσει και αύριο, και στις 30 τα εργατικά κέντρα. Με το Παγκρίτιο Συλλαλητήριο. Βεβαίως. Οι περιφέρειες, οι δήμοι, τα επιμελητήρια να πάρουν απόφαση να κατεβάσουν ρολά προτού κατεβούν τα ρολά. Εγώ τα κρατάω αυτά που λέτε εσείς, κύριε Βρεσαλή. Μια τελευταία κουβέντα από την κυρία Φανουράκη, γιατί πρέπει και να την απελευθερώσουμε και να απελευθερώσω και εσάς, κύριε Βρεσαλή. Παρακαλώ, κύριε Φανουράκη, να κλείσουμε με εσάς. Να με κάλυψε ο κύριος Βρύσαλης 100%. Αυτό που θέλω να προσθέσω είναι ότι δεν πρέπει να αφήσουμε την περιφέρεια να ερμώσει. Δηλαδή, ποιος θα έρθει στη Σιτία να κάνει οικογένεια χωρίς παιδιατρική κλινική, χωρίς παθολογική, να υπάρχει ένα επανδρομένο νοσοκομείο που να ξέρει. Θα παίρνει το παιδί του μέσα στη νύχτα και θα φεύγει γιατί δεν έχει παιδιά του. Ποιος θα κάνει οικογένεια σε μια τέτοια πόλη, θα ερημώσει η περιφέρεια. Θα ερημώσει. Δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί κάτι τέτοιο. Δεν θα επιτρέψουμε κανένας πολίτης στην Ελλάδα να μην έχει δημόσια και ποιοτική περίθαλψη. Δηλαδή, δεν πρέπει να αφήσουμε να συμβεί αυτό. Δεν πρέπει. Ο καναμπές πλέον δεν είναι επιλογή. Γι' αυτό θα συμφωνήσω 100% με τον κύριο Βρύσαλη. Πρέπει να ξεσηκωθούμε όλοι. Αυτό. Κύριε Φανουράκη, κύριε Βρύσαλη, σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Καλημέρα σας. Εγώ, καλημέρα. Από τον 984. Καλημέρα.